και πάλι στέλνει ο Θεός κάποιον αυγού, το αληθή, να μιλήσει, κάποιον για να επιστρέψει, κάποιον για να τον καλέσει, κάποιον να του πει ότι σε περιμένει ο Χριστός, σε περιμένει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να γίνεις, αδελφέ και αδελφοί, δέσμιος του Ιησού Χριστού. Πρέπει να γίνουμε, αδελφοί, δέσμοι, να δεσμευτούμε δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Αλλά αξίζει όμως, αδελφοί, να χάσεις κάτι από τον κόσμο για να κερδίσεις τον Χριστό. Θέλουμε να σωθεί, θέλουμε να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλουμε να δούμε τον αγαπημένο της ψυχής μας. Θέλουμε να καταλάβουμε και εμείς τα θαυμαστά μαρτύρια του Κυρίου. Να το καταλάβουμε, αδελφοί. Η αγάπη του Θεού και η Βασιλεία των Ουρανών είναι αυτή η οποία καλεί κάθε άνθρωπο. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, είναι τα πάντα ο Κύριος στη ζωή μας. Είναι η ζωή, είναι η αγάπη, είναι ο φίλος μας, είναι ο αδελφός μας. Είναι το κάθε τι μες στη ζωή μας, αδελφοί. Και εμείς να το εννοήσουμε και να καταλάβουμε, αδελφοί, το τι θέλει ο Κύριος να κάνει μες στη ζωή μας. Η Γραφή μας λέει όμως, τα λόγια του Κυρίου, ότι εάν μπορείς να κάνεις το καλό, για παράδειγμα, και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Ήρθε η ώρα να πάω στην εκκλησία. Ήρθε η ώρα να έρθω στον οίκο σου, Κύριε, και αναστέναξα. Γιατί θέλω να ακούσω το λόγο σου. Θέλω να ακούσω τα μαρτύριά σου. Θέλω να ακούσω τα διατάγματά σου. Θέλω να ακούσω την προτροπή σου. Θέλω να ακούσω τον έλεγχό σου. Αλλά θέλω να ακούσω και την αγάπη σου. Θέλω να μου πεις ότι με αγαπάς. Είναι όλα έτοιμα, λοιπόν.